σε νέα πρόκληση προχώρησε το καθεστώς της Άγκυρας. Χθες Σάββατο ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε νέο παράνομο σχέδιο έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας. Το εν λόγω σχέδιο, το οποίο έχει απορριφθεί από την Ελλάδα, προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τοποθετώντας το Μισό Αιγαίο ως τη Σκύρο και τις Κυκλάδες στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Άγκυρας. Προσπαθεί στην ουσία να σβήσει από το χάρτη ελληνικά νησιά όπως τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα. Προσπαθεί να υφαρπάξει ολόκληρη την περιοχή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Βλέπετε τον παράλογο χάρτη, το νέο παράλογο χάρτη της Άγκυρας που θυμίζει άλλες σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας στις οθόνες σας. Με αυστηρή ανακοίνωσή του καταδικάζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αναφέρει μεταξύ άλλων το Ελληνικό Υπουργείο ότι η περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης, η οποία ορίστηκε αυθαίρετα με το νέο τουρκικό νόμο, όπως άλλωστε και αυτή που είχε οριστεί με τον τουρκικό νόμο του 1988, είναι παράνομη στο μέτρο που επικαλύπτει περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, συνεπώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Πέραν όμως αυτού, δεν στηρίζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.